Εδώ είμαστε. Αντέξαμε μετά από αυτά τα δύο μάτς των ελληνικών ομάδων που είδαμε αυτή την αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Πόνεσα τα μάτια μας. Αλλά εδώ είμαστε. Hoops in the Hood, επεισόδιο 6. Σωστά τα λέω. Λοιπόν, να πέσει το intro. Νούμερο 6. Λοιπόν, είχαμε αυτή τη βδομάδα Παναθηναϊκό Μπαρτσελόνα με το ντεπούτο του Χεζόνια, να πούμε ότι επισκίασε το παιχνίδι παρά την νίκη της Μπαρτσελόνα. Είχαμε ήττα του Ολυμπιακού στη Βικτόρια κόντρα στην Μπασκόνια με 91-66 σε ένα σκορ που ίσως και να δικεί τον Ολυμπιακό. Δεν ήταν τόσο μεγάλη διαφορά των ομάδων, δεδομένου ότι διαμορφώθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Και πάμε να πάρουμε μια πρώτη άποψη από τους συμμετέχοντες εκπομπής εδώ πέρα που τους ανέχουμε. Λοιπόν, Σωτήρης, πες μας, θα ξεκινήσουμε χρονικά από το Παναθηναϊκό που είπαμε, θα ξεκινήσουμε δεν ξεκίνησε ωραία, τι τους ανέχουμε τώρα. Θα ανέχουμε, αλλά ξεκίνα. Μας ανέχουμε τον χρόνο. Έτσι πάει. Μας πιέζει. Λοιπόν, εντάξει, η αναμέτρηση χθεσινή του Παναθηναϊκού με την Μπαρσελόνα ήταν, μπορεί να αναλυθεί και να αναγνωστεί εύκολα, καθώς ο Παναθηναϊκός ήθελε. Δεν ξέρουμε αν μπορούσε, αλλά φάνηκε η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων. Ο Κάτας ξεκίνησε με τη γνωστή συνταγή του ΣΕΦ με 5 forward, όπου από το ΣΕΦ και μετά έχει και ξεκινάει ακριβώς με την ίδια πεντάδα, με τους 5 forward. Και έλλειψη Παπαπέτρου, ο Χεζόνια πήρε το βάλτσμα του Πυρό στη βασική πεντάδα. Δεν του βγήκε όμως ούτε σε άμυνα ούτε σε επίθεση, καθώς ο Μίροντιτς με τα τρίποντά του άνοιξε την άμυνα και αυτομάτως δημιουργήθηκαν διάδρομοι προς το καλάθι. Ο Παναθηναϊκός στον τομέα της επίθεσης κολούσε πολλές φορές από το πρώτο δεκάτο μέχρι το τέταρτο δεκάτο, κολούσε στην επίθεση, πολλές επιθέσεις στο μηδέν, πολλές επιθέσεις χωρίς σχέδιο, και για ένα ακόμα παιχνίδι φάνηκε ξεκάθαρα η απουσία ενός καθαρού playmaker, καθώς όταν ο Παναθηναϊκός, αν θυμάμαι καλά, στο τέταρτο δεκάτο το πλησίασε το παιχνίδι στους 5, έγιναν πάρα πολλά λάθη, έγιναν πολλά πουλήματα της μπάλας, κάτι που στέρισαν στην ομάδα την ανατροπή, έτσι, και να διεκδικήσει την νίκη, έστω και υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Έλα, Διονύση. Σειρά μου, λοιπόν. Το μάτς, εντάξει, το ντεμπούτ του Χεζόνια επισκίασε τη... Λίγο πιο δυνατά, βάλε λίγο το μικρόφωνο κοντά ή λίγο πιο δυνατά. Επισκίασε, λέω, η πρώτη εμφάνιση του Χεζόνια την αναμέτρηση. Ήταν ο Παναθηναϊκός, πιστεύω, στάθηκε αξιοπρεπέστατα με τις απουσίες που είχε και ειδικότερα με το θέμα που έχει στα γκάρτ. Λεπτομέρειες δεν του επέτρεπαν να κατεβάσει τη διαφορά από τους 7 με 10 πόντους, καθώς μετά από κάποιες καλές άμυνες, ειδικά του τρίτου δεκαλέπτου, έχανε λάθος την πρώτη πάσα και δεν περνούσε καν το κέντρο και έτσι έτρωγε και γρήγορους πόντους. Γενικά όμως και οι απουσίες από ό,τι διάβασα θα συνεχίσει. Δηλαδή ούτε ο Παπαπέτρου ούτε ο Νέντοβιτς επιστρέψει για αύριο. Οπότε θα δούμε μια ανάλογη εικόνα του Παναθηναϊκού, όπως είπε και ο Σωτήρης, με το ψηλό σχήμα να ξεκινάει. Και ο Μποχωρίδης να κρατάει στην ουσία μόνο τη θέση στο point guard. Υπάρχει ο Μακ. Ο Μακ δεν. Εντάξει, βελτιωμένο στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, αλλά δεν. Δεν. Είναι πέλτσε πέδου τσουλού ο Μακ. Και όχι ποδοσφαιρικού. Εντάξει, έχει 4-5 γεμάτες χρονιές στο NBA, νομίζω. Εντάξει, είναι λίγο υπερβολικό. Αν και πέρσι ήταν στο Champions League στη Χάπολη Ιερουσαλήμ, να τα λέμε γι' αυτά. Ισχύει. Ναι, γι' αυτό. Και δεν ξεχώριζε και πολύ. Δηλαδή, αν και ο Τζέικοβα Μπράουν, με τον Τζέικοβα Μπράουν, όποιος θυμάται από την ΑΕΚ και την ΚΑΟ Δράμα, ήταν φάμιλος. Όχι πάλι, όχι. Σχέση με την Α1 του Δημήτρη. Καλή Ευρωλίγκα, αλλά μας είχε γαλουχίσει η Α1. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό. Να προσθέσω λίγο κάτι ακόμα, γιατί θα το ξεχάσω. Ναι, μπορεί μετά. Εμένα μου άρεσε πολύ ο βαθμός ετοιμότητας του Χεζόνια. Έτσι, παρά την απραξία που είχε, έβαλε 21 πόντους και στην ουσία κράτησε μόνο τον Παναθηναϊκό. Οπότε δείχνει ότι αν ένας αθλητής, πολλοί λένε ότι θέλει κάποιες μέρες για να εγκληματιστεί στο νέο περιβάλλον. Ορισμένοι αθλητές όμως, όσο σπουδαία ταλέντα είναι, δείχνουν ότι δεν χρειάζεται τόσο χρόνο για να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.
Δεν μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο για αυτό που λες με τον Χεζόνια. Πραγματικά, εγώ είχα πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, είναι ένα ερωτηματικό σε τι κατάσταση βρίσκεται μετά από τόση απραξία. Και όμως μπήκε σε μια ομάδα εντελώς καινούρια στο απαιτητικότερο επίπεδο στην Ευρώπη, κόντρα στην πρώτη ομάδα. Έβαλε 21 πόντους. Είναι και σημαντικό πως έρχονται αυτοί οι 21 πόντοι. Πιο πολλοί ήρθαν από ατομικές ενέργειες, από χώρους που δημιούργησε ο ίδιος τον εαυτό του. Φανταστικό Χεζόνια. Νομίζω ότι αν μείνει και του χρόνου και για την περίοδο, για την υπόλοιπη, για το υπόλοιπο της περίοδου, ανεβάζει μόνος του ένα σκαλάκι τον Παναθηναϊκό. Ίσως, δηλαδή με το επίπεδο που είδαμε χθες, αν συνεχίσει αυτό το επίπεδο, μιλάμε για τους καλύτερους παίκτες στη διοργάνωση. Παναθηναϊκός, θα σταθώ πιο πολύ στο γεγονός ότι μου φάνηκε αφελής στο τελευταίο δεκάλεπτο. Δηλαδή εκεί που πήγε να πλησιάσει στους 4, στους 5, στους 6 πόντους, βλέπαμε κάποια αφέλεια, αμυντική αφέλεια, κάποιο εύκολο καλάθι να τρώει, κάποιο ελεύθερο τρίποντο, να χάνει βολές πάρα πολλές στο τελευταίο δεκάλεπτο. Δηλαδή ενώ φαινόταν ότι πλησίαζε, δεν μπορούσε να πλησιάσει το καλάθι. Από εκεί και πέρα, φανταστικός Μίροτιτς, νομίζω... Εντάξει, δίκαια το πιο ακριβό συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα, έτσι. Ακριβώς, πολύ ακριβό για αυτά που κάνει. Νομίζω 3,7 εκατομμύρια είναι. Νομίζω πολύ ακριβό για αυτά που κάνει. Αλλά εντάξει, νομίζω είναι cash on the bank. Αυτό δηλαδή, που λέμε ότι είσαι σαν τράπεζα. Δηλαδή, πόσο γεμάτη είναι η Μπαρτσελόνα. Από εκεί και πέρα. Συγγνώμη. Πόσο γεμάτη είναι η Μπαρτσελόνα, δηλαδή που έχει ο Κλαβέρ, επέστρεψε ο Κλαβέρ, έχει στον πάγκο ο Κούριτς, έχει παιχταράδες. Δηλαδή, ο Οριόλα που έρχεται σαν δεύτερο ψηλό είναι το βασικό στέλεχο τη Εθνική Ισπανία, έτσι. Εντάξει, τώρα μια μεταβατική εθνική Ισπανία. Εντάξει, ναι, δεν είναι ότι στις χρυσές εποχές της Ισπανίας. Εντάξει, Ισπανίας, ναι. Νομίζω αυτά πάνω κάτω για το μάτζ. Δεν ξέρω αν έχετε προσθέσει κάτι άλλο. Απλά κάνω να συμπληρώσω εγώ το ότι για τον Μπέντιλ, ο οποίος για τα λεφτά που παίρνει αυτές τις δύο χρονιές του Παναθηναϊκού, είναι ο πιο value for money παίχτης. Ξέρουμε τι λεφτά παίρνει. Γύρω στα 200 χιλιάρικα με 300. Ναι. Δεν είμαι και σίγουρος. Είναι πιο value for money ο Μπέντιλ, ο οποίος εάν βελτιώσει τα τελειώματά του κοντά στο καλάθι και μακριά από το καλάθι. Λίγο το πώς παιχνίδι να βελτιώσει. Ναι. Ίσως κάνει το step up στην καριέρα του. Γιατί χθες είδα κάτι fadeaway shoot, airball, κάτι κάτω καλάθια μόνος του. Αν τα βελτιώσει αυτά και τα τελειοποιήσει, πραγματικά θα εξελιχθεί σε βασικό μέλος της ομάδας και θα μπορεί να κάνει και το βήμα παραπάνω που λέμε στη μετέπειτα καρέα του, γιατί είναι και πολύ, είναι και νέος, είναι σε καλή ηλικία. Και δείχνει αυτό. Την βελτίωση επικάταση. 25, 26. Πάντως, ο Παναθηναϊκός, αυτό που έχω να πω είναι ότι είδαμε πολύ καλή εμφάνιση με τον Ολυμπιακό, πολύ καλή εμφάνιση με τη Βαλένθια, είδαμε πολύ καλή εμφάνιση δεύτερο ημίχρονο με τη Ρεάλ. Και με στην Άλμπα προχθές, εντάξει, θα μου πεις είχαμε απουσίες και με την Μπαρσελόνα, παρότι κόντεψε να πλησιάσει ακόμα και στο καλάθι, δεν είδαμε κάποια καλή εμφάνιση από πλευράς Παναθηναϊκού. Δηλαδή αυτό που είχαμε δει τον πρώτο καιρό στα πρώτα 2-3 μάτσα από τον Κάτας, δεν το συνεχίζουμε να το βλέπουμε. Ίσως να παίξει μεγάλη διακοπή το δύο εβδομάδων κάποιο ρόλο. Αυτό είναι και από τον δηλαδή, ο Παπαγιάννης είναι πολύ σημαντικό να δεν θυμίσει ούτε τον Παπαγιάννη τη αρχή πριν τον κορονοϊό του Παναθηναϊκού. Θυμίζει πιο πολύ τον περσινό Παπαγιάννη. Ναι. Έχασε λίγο τα πράγματα. Θα φανεί. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο πάνω στο μάτς. Σωτήρη, έχεις να προσθέσεις κάτι? Όχι, προχωράμε. Είμαστε κομπλέ. Απλά να το λήξω εγώ απλά ότι ο Παναθηναϊκός χωρίς γκάρτ στάθηκε αξιοπρεπέστατα κοντά στην Μπαρσελόνα, έτσι. Για ένα ναι. Μάτς χωρίς γκάρτ ακόμα. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι είναι και η πρωτοπόρος της φετινής διοργάνωσης. Και το βασικό φαβορί. Λοιπόν, πάμε Ολυμπιακό, εδώ και από άνοιξαν τα μάτια μας. Λοιπόν, 91-66. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προηγήθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο με 8 πόντους. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, θύμισε δεκάλεπτο με στην ΕΦΕΣ. Στο δεύτερο δεκάλεπτο με στην ΦΕΝΕΡ. Με στην ΕΦΕΣ. Ολοκληρωτική ανατροπή ήταν πάνω κάτω στο μάτς. Η Μπασκόνια κράτησε μια διαφορά της τάξης των 10 πόντων σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου. Δεν κινδύνευσε ουσιαστικά. Και στην τελευταία περίοδο τη διεύρυνε τη διαφορά. Σωτήρη, πες μας, τι κρατάς? Να πω την αλήθεια, είδα γύρω στο δεύτερο ημίχρονο. Είδα ένα Ολυμπιακό, το παιχνίδι το έχασε στο δεύτερο δεκάλεπτο, δηλαδή και να μην το έχω δει κάποιος στο μάτς, βλέπει τα επιμέρους σκορ και βλέπει ότι ο Ολυμπιακός εξαφανίστηκε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Δέχτηκε ένα σερί 18-7.
21-6 νομίζω. Και πόσα σελίδια δέχτηκε ο Ολυμπιακός, είναι η ερώτηση. 21-6 νομίζω. Εγώ δεν θα άκουσα τη διαφορά με την οποία έχασε. Γιατί εντάξει, παιχνίδι είναι, δεν παίζει μόνο σου, δεν παίζει και με μια ομάδα Ευρωλίγκα και με μια up-tempo ομάδα σαν την Μπασκόνια. Είναι ο τρόπος που έπαιξε το έργο δεκάλεπτο, που με ενόχλησε πάρα πολύ. Όπου ουσιαστικά οι παίχτες πέταξαν λευκή πετσέτα. Θα τα πει και καλύτερα και ο Γιονύσης μετά. Πέταξε λευκή πετσέτα. Το πρώτο του καλάθι το έβαλε. Το δεύτερο του καλάθι το έβαλε ένα λεπτό πριν τη λήξη. Δηλαδή, αν δεν τα παράταγε η Μπασκόνια ή ο Ολυμπιακός, να μην σκόραρε πάνω από 2 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο. Και η τραγική άμυνα στο παιχνίδι μέσα. Δηλαδή, ένα σκρι γινόταν, θυμάμαι, στον Βιλτόζα και ο Βιλτόζα έβγαινε ενόχλητο για λέει up. Αυτό δηλαδή δεν επιτρέπεται για ομάδα Ευρωλίγκα. Εγώ να προσθέσω από τη σειρά μου ότι αν, επειδή θα γράψω και το match αύριο για το site, ο τίτλος μου θα είναι η ολική αποσύνθεση. Μασκά. Εντάξει, θα μας την πέσουν οι Ολυμπιακοί, να ξέρεις. Κόλαθος είναι. Ο Ολυμπιακός είχε συνηθίσει να ξεκινάει άσχημα το μάτς και συνέχεια σιγά σιγά να βρίσκει το ρυθμό στα τελευταία τουλάχιστον το μάτς. Σήμερα, χθες βασικά, άμα το δείτε αύριο το πρωί, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε εξαιρετικά την αναμέτρηση. Δηλαδή, πήρε πόντους από τον Κουφό που και οι δύο ομάδες ξεκίνησε ο Φόλ για την Μπασκόνια και ο Κουφός πήγαν να χτυπήσουν ο ένας ψηλός τον άλλον. Δηλαδή, και οι δύο βγήκαν με 2 φάλους στο 5 λεπτό. Ο Ολυμπιακός έπαιζε άμυνα και συνδυασμό με την αστοχία της Μπασκόνια που μετρούσε 0 στα 5 τρίποντα στην αρχή. 0 στα 6. Έχτισε μια διαφορά 6-7 πόντους. Είχε 6-7 δίποτα, 7 στα 8 δίποτα ο Ολυμπιακός. Και το επέτρεψε να χτίσει μια διαφορά, η οποία μηδενίστηκε η διαφορά στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου. Εκεί με το που μπήκε με Σπανούλης Χάρισον και ο Μακίσικ που ήταν άστοχος στην αρχή, η διαφορά εξανεμίστηκε. Επέτρεψε στην Μπασκόνια να βρει ρυθμό από την επίθεση. Μέχρι σε αυτό το σημείο ήλεγχε τα rebound ο Ολυμπιακός. Γεγονός ότι η Μπασκόνια είναι μια καλύτερη ομάδα σε θετικά rebound, έτσι. Ξεκίνησε ένα σερί η Μπασκόνια και γρήγορα η διαφορά πέρασε μπροστά κιόλας βασικά. Η Μπασκόνια δεν είναι ότι σοφάρισε. Η Μπασκόνια βρήκε ρυθμό, άρχισε να βάζει τα σουτ. Και ξεκίνησε έτσι σιγά σιγά τον Ολυμπιακό όλη αυτή η ατμόσφαιρα να τον παίρνει από κάτω. Δεν μπορούσε να βρει με τίποτα εύκολα σου. Ο Σλούκας ήταν σε ένα ακόμα μάτς εκτός φόρμας. Όπως και όλοι του Ολυμπιακού. Έτσι. Μια δική σου τον Έλλης και τον Ζανσταλέτ που ήταν καλή σήμερα. Το γεγονός ότι σε τρεις επιθέσεις ο Ολυμπιακός έκανε λάθος επαναφορά από την μπασκέτα του που είχε δεχτεί καλάθι. Την πρώτη πάσα δηλαδή. Την επόμενη επίθεση δεν πέρασε στο κέντρο. Έπεσε στα 8 δευτερόλεπτα και στην τρίτη συνεχόμενη επίθεση έκανε λάθος πέτος επειδή ήταν στην Μπασκόνια. Νομίζω ότι φανερώνει το δεύτερο δεκάλεπτο αυτή η τριλογία των φάσεων, το δεύτερο δεκάλεπτο για τον Ολυμπιακό. Επίσης, κομβικό σημείο που άλλαξε το momentum ήταν ότι η Μπασκόνια χρησιμοποίησε τα γκάρτ όπως κάνει πάντα το δίδυμο Βιλντόσα Πιέρια Χένρι, σε συνδυασμό με Γκεντράιδης Πίτερς, του sharp shooter της ομάδας, δεν έχαναν shoot. Και έτσι η διαφορά στη συνέχεια του αγώνα όλο και μεγάλωνε, όλο και μεγάλωνε. Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός σκόρανε, τα πήγε καλά στην επίθεση. Δηλαδή άνοιξε ο ρυθμός και οι δύο ομάδες σκόραναν και οι δύο ομάδες δεν έπαιζαν άμυνα. Αλλά δεν μπόρεσε να κερδίσει κάτι ο Ολυμπιακός. Μόνο στην ουσία στο επιμέρους έκοψε ένα πόντο. Και φτάνουμε στο τέταρτο δεκάλεπτο, όπως μου είπε ο Σωτήρης, που ήρθε, φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός τα παράτησε. Έτσι. Η διαφορά έφτασε κοντά στους 30 πόντους. Με τον Ολυμπιακό να σκοράρει τον τέταρτο πόντο του στο 39, έτσι. Δηλαδή πέτυχε 6 πόντους ή 8 νομίζω συνολικά επιμέρους στο τέταρτο δεκάλεπτο. Οι 6 ήταν στο τελευταίο λεπτό. Πέτυχε 8, είναι δίκιο έχεις. Λοιπόν, για Ολυμπιακό, νομίζω αυτό που έχω να πω, τα έχω πει και για όλα τα ματς του Ολυμπιακού. Στατικός πολύ στην επίθεση. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με κάτι διαφορετικό. Θεωρώ πάρα πολύ... Είμαστε λίγο Μπαρτσόκας, έτσι. Ναι, εντάξει, τον πήρα τηλέφωνο, του τα είπα, δεν μ' άκουσε. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι μπασκετικό πρώτα πριν ξεκινήσουμε να λέμε γενικές ομάδες. Θεωρώ πάρα πολύ άδικο, πάρα πολύ άδικο αυτή η Μπασκόνια να μείνει εκτός οκτάδας. Ναι. Είναι πολύ άδικο. Δηλαδή τώρα, εντάξει, δεν υποτιμάω τη Ζενίτα, αλλά που είναι έκτη, αλλά θα προτιμούσα εγώ χίλιες φορές την Μπασκόνια.
Και εντάξει, είναι και πιο θεαματική ομάδα, πιο fan to watch ομάδα, αλλά τη θεωρώ και πολύ πιο ποιοτική. Λοιπόν, ξεκινάμε υπάρχει λίγο. Καλύτερα όμως πιο τα καλύτερα τακτικά ομάδα. Οπότε η Ευρωλίγκα δεν παίζεται με το θέμα πιο πολύ. Δεν είναι NBA. Σίγουρα. Αλλά εντάξει, γνώμη υποκειμενικά. Ναι. Δηλαδή, αν διάλεγα ή την Μπασκόνια ή την Ρεάλ, παράδειγμα, οι δύο Ισπανικέ ομάδε, διάλεγα σίγουρα την Μπασκόνια ή την Μπασκόνια με την Ρεάλ. Μαζί σου κι εγώ. Μα λέει και ο Λάσο τώρα. Όχι, δεν μα λέει και ο Λάσο. Αν έχει την Κίμπη, ο Λάσο. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, τώρα από πλευρά σε Ιβάνοβιτ, να πω ότι το υποτιμάει το μάτι στην αρχή. Ξεκινάει χωρί Πολωνάρα, χωρί Χέντρι. Μία ένδειξη σεβασμού. Δεν ξέρω. Ξεκίνησε με το Σεντέρσκι. Πώς λέγεται αυτό. Δεν ξέρω καθόλου αυτό. Έρχεται από τον πάγκο συνήθως ο Χένρι. Εντάξει, ο Πολωνάρα όχι, αλλά ο Χένρι έχει τη συνήθεια. Νομίζω κινητήρια μηχανή ο Χένρι. Στατιστικά τουλάχιστον. Το σημερινό μάτι τουλάχιστον τελείωσε με 28 ασίστ. Ναι, ακριβώς. Και η 7 ήταν στο διάστημα που έκτισε διαφορά. Η Μπασκονία χωρί να σκοράρει κιόλα. Ακριβώς. Μηχανή ασίστ ο Χένρι. Σε ένα μάτς που υποτίθεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος. Βασικά ο Ολυμπιακός δείχνει ότι δεν έμαθα το προηγούμενο μάτς. Το προηγούμενο μάτς ο Ολυμπιακός γύρισε την τεράστια φορά με την Τζεσεκά όταν έτρεξε, όταν άνοιξε το γήπεδο, όταν έγινε πιο aggressive προς το καλάθι, πιο γρήγορες επιθέσεις. Και ανταυτού, αντί να δούμε αυτό σήμερα, είδαμε την Μπασκόνια να κάνει αυτό το πράγμα και όχι ο Ολυμπιακός. Θεαματική ομάδα, όπως είχα πει και σε άλλα επεισόδια με forward, όπως ο Πίτερς, ο Κεντεράιντης, ο Πολωνάρα, ανοίγει το γήπεδο, με Βιλντόζα και Χέντρι να τρέχουν και έχουν επιλογές και τα τρίποντα και τα δίποντα. 16 πόντους ο Κεντεράιντης στο ημίχρονο, φανταστικό. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έκανε το ένα λάθος, το δεύτερο δεκάλεπτο και στο τρίτο, το ίδιο πράγμα έκανε close out άμυνες, έκλειναν μέσα. Ναι. Και ελεύθεροι όλοι μπορούν να στάρουν, έτσι. Όλοι, ναι. Μην ξαναπούν πάλι το σουτέρ. Και φοβερή κυκλοφορία από την Μπασκόνια, να το πούμε και αυτό. Φοβερή κυκλοφορία. Είναι. Ειδικά μια φάση άλλαξε μπάλα 8-9 φορές χέρια για να βγει ένα τρίποντο στον Πίτερ. Τους άφηνες κιόλας, έτσι. Τους άφηνες. Να κάνουν αυτή την κυκλοφορία. Άμα το δεις και το μάτς με τη Ρεάλ, θα μου πεις και η Ρεάλ τους άφηνε. Τι έλεγα. Παράλογο ότι ο Ολυμπιακός ξεκινάει με τον Τζέγκιν σήμερα και σε άλλα μάτς, το έχω πει, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ξεκινάει ο Τζέγκιν και δεν ξεκινάει ο Μακίσικ, ειδικά σε μια ομάδα η οποία της λείπει το σκοράρισμα. Θεωρώ πολύ καλύτερο σκόρερ το Μακίσικ από ότι το Τζέγκιν. Και το ακόμα πιο παράλογο είναι ότι ο Τζέγκιν, ο οποίος θεωρείται on-ball defender, δεν πάει ούτε στο Βιλντόζα ούτε στο Χένρι, πηγαίνει στο Σεντέρι, το 8 Σεντέρι, πώς λέγεται αυτό. Μπράβο. Σε κάποια φάση πήγε και στο τριάρι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, σε μια ομάδα η οποία είναι πυραυλοκίνητα από τα δύο γκάρτες, από το Χέντρι και τον Βιλντόζα, γιατί δεν στέλνει ένα καλό on-ball defender όπως ο Τζένκινς. Και συγχρόνως δεν έχεις μέσα και δεν έχεις τον Μακίσικ μέσα. Καμία λογική το να μην παίξει ο Λαριτζάκης. Αρκετά φορμαρισμένος. Είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι ποια λογική υπήρχε αυτή. Ρούκι Νικολαίδης, ρούκι, πρώτη εμφάνιση σήμερα. Πήρε κάποια λεπτά. Εντάξει, δεν καλή, έκανε κάποια πράγματα, δεν έχει κάνει απαιτήσει σε αυτό το επίπεδο. Τι άλλο ήθελα να πω. Από την αρχή έμοιαζε ότι σαν να πάει να παίξει ένα φιλικό, δεν υπήρχε τόσο όρεξη από τους παίκτες του. Δεν ξέρω αν σας φάνηκε για εσάς αυτό. Ακόμα και όταν προηγήθηκαν γιατί απλά ήταν αρκετά εύστοχοι, όχι ότι παίξαν κάποιο φοβερό μπάσκετ και ο Ζεν Σάρλς ήταν σε φοβερή ημέρα. Πολύ καλές, ναι. Νομίζω τα πεντάρια, αν και οι δύο, όπως είπε καλά Διονύσης, και οι δύο ομάδες επέλεξαν να χτυπήσουν στους ψηλούς, νομίζω τα πεντάρια της Μπασκόνιας βγήκαν κερδισμένα. Δηλαδή οι δύο πρώτοι σκόρερ μετά τον Κεντεράιτ ήταν ο Φολ και ο Τζεκίρη στο ημίχρονο, σύν ότι φόρτισαν με δύο φάουλ τον Έλλης και τον Κουφό. Όταν ήταν με τον Έλλης δεν υπήρχε αντίπαλο, συνέχεια ματσάπ. Για Σανούλη τα έχουμε πει, άλλη μια φορά επιβεβαιωνόμαστε. Όποιο θέλει να πει το αντίθετο, μάλλον δεν ξέρει να βλέπει μπάσκετ. Περιμένουμε να μας πει στα σχόλια, έτσι. Εντάξει. Και μη είναι μονολογό κιόλα. Νομίζω σε γενικές γραμμές αυτά. Εγώ να πω. Πολύ κακό τσάρισμα. Εν τέλει. Πες, Διονύση. Να πει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι για ένα ακόμα παιχνίδι Ολυμπιακός. Όπως τα περισσότερα με εξαίρεση ορισμένα περνάνε πολλά λεπτά χωρίς να σκοράρει, έτσι. Έχει τρομερό πρόβλημα η μονοτονία αυτή που λέμε στην επίθεση, έτσι. Έχει, δηλαδή άμα περιμένει ή τα σούτ τα τρίποντα ή τις διεζήσεις του Μακίσικ και άλλο ένα μάτς, δηλαδή έμεινε 7,5 λεπτά χωρίς σκορ στο 4ο δεκάλεπτο. Εντάξει, είχαν κρυθεί θα μου πεις, αλλά δεν πάει 7,5 να σκοράρεις τώρα 4ο πόντο στο 39, ανήκουστο. Συμφωνώ με τον Δημήτρη, με ό,τι είπε για τον Λαριτζάκη, δεν περίμενα να μην αγωνιστεί
να αγωνιστεί βασικά όταν έχουν κρυθεί όλα. Ξέρω ότι θα διαφωνήσει μαζί μου ο Δημήτρης και θα περιμένω να μου πει και ο Σωτήρης την άποψή του σχετικά με το θέμα Χάρισον. Εγώ, κατά τη γνώμη μου, δεν φταίει και μόνο ο Χάρισον. Έτσι, παίζει μόνο Ευρωλίγκα το παιδί, δεν έχει βρει ρυθμό όλη τη χρονιά. Δεν έχει πλαίες όπου να βγαίνει, καθώς είναι καθαρά ένα sharp shooter, δηλαδή δεν έχει καθόλου τη δίζηση μέσα, είναι πολύ soft παίχτης. Δεν έχει κάποιο σύστημα να παίρνει να βγαίνει να σουτάρει. Και εμένα αυτό που με έκανε τρομερά αρνητική εντύπωση σήμερα είναι ότι αγωνίστηκε 28,5 λεπτά σήμερα και σκόραρε 7 πόντους, όλους με βολές. 0 στα 5 τρίποντα, 0 στα 2 ή 3 δίποντα, 1-2 assist, ελπέστα τα πράγματα. Δεν ξέρω, ο Δημήτρης, και εγώ τον πίστευα στην αρχή σαν παίκτη, αλλά δεν ξέρω εάν μπορεί να αποδειχθεί και σαν τους παίκτες έτσι που έχουν φύγει από τον Ολυμπιακό και έχουν αλλάξει τις ισορροπίες των άλλων ομάδων, που έχουν πάει προς το θετικό πρόσημο. Κοιτάξτε, μίλα, ναι. Μίλα. Το ότι ένας παίκτης έρχεται για πρώτη φορά και είναι η πρώτη του χρονιά στην Ευρωλίγκα, όχι μόνο για τον Χάρισον, για τον κάθε Χάρισον, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, ναι, στο πώς θα παίξει, στο πώς θα συμπεριφερθεί μέσα σε ένα παιχνίδι, αν θα ξεκινήσει καλά, αν θα εξαφανιστεί μετά ή το αντίθετο. Αν θα έχει σταθερή πορεία μέσα στη χρονιά, είναι πολύ σημαντικό χρόνο το ότι παίζει πρώτη χρονιά. Συμφωνώ. Το ότι αν θα στηριχθεί και αν πρέπει να μείνει ή όχι, είναι αλλού παπαευαγγέλιο αυτό. Δεν σου είπα και εγώ αυτό. Απλά εμένα με ενοχλεί πιο πολύ ότι δεν βλέπω τη διάθεση. Ξέρω, και ο Μακίσικ δεν μπορεί το κάνει στην Ευρωλίγκα. Δεν έχει αυτή τη διάθεση που έχει ο Μακίσικ. Ο Μακίσικ δεν μπορεί το πέρυσι, εντάξει. Αντάξει, εντάξει. Η διάθεση ακόμα νίκησε αυτό, ότι είναι πρώτη χρονιά. Είδαμε τον Baldwin, εγώ είδα πέσει ένα Baldwin στον Ολυμπιακό που δεν είχε διάθεση. Ανεξάρτητα από όλα τα άλλα, έτσι. Που δεν είχε διάθεση. Διαφωνώ. Μετά τον Μπαρτζόκα που ήρθε, είχε διάθεση. Πού είχε διάθεση. Εγώ είδα ένα Μακάμπι, δεν έπαιξε πέρυσι. Εγώ θυμάμαι ματσάρα με στη Μακάμπι. Το να μου παίζει ένα μάτσο και να με στα υπόλοιπα 10 να μην παίζει, μα δεν μου λέει κάτι αυτό, ρε Δημήτρη. Γιατί και με τον Παθηνακό, δεν ήταν καλό. Όχι, εμένα μου άρεσε και από πέρυσι, φαινόταν. Δεν σου πω ότι δεν μου άρεσε. Μπορεί ο παίχτης, τα χαρακτηριστικά του παίχτη να μου άρεσαν, αλλά μου δείχνει ένα παίχτη με μηδέν ψυχολογία. Έκανε ένα λάθος. Πήγαινε στο άκρη με τον Παναθηναϊκό, δεν έκανε φάρο στον Παπαγιάννη και ζήτησε συγγνώμη μετά. Και τι ζήτησε συγγνώμη. Δεν υπάρχει λόγο. Είναι απειρία, είναι θέμα απειρία στην Ευρώπη. Ήρεμα, μπουγάτσα, ήρεμα. Μπουγάτσα. Ναι, γιατί λίγο φωνάζει, βλέπω τέτοιο ήρεμα. Όχι, εγώ διαφωνώ με Χάρισον. Καταρχήν, εντάξει, είναι 7 πόντους μόνο από βολές, 0-5 τρίποντα. Εντάξει, ξέρουμε το πόσο καλά σου τα έρευνα τρίποντα. Δεν είναι, εντάξει, είχε κακό βράδυ σήμερα. Εγώ θα πω ένα άλλο στατιστικό το οποίο δεν το άφηκε κανείς, 7 κερδισμένα φάουλ. Και αρκετές φορές του δόθηκε να παίξει ένα αντίον ενός και πήρε αρκετά κερδισμένα φάουλ. Εγώ θα επιμείνω όμως αυτό ότι δεν έχει κάποιο play να βγει να σουτάρει, γιατί είναι σουτέρ. Είναι σουτέρ. Για μένα είναι σουτέρ, ναι. Όλη τη χρονιά, εντάξει, συμφωνώ με το Σωτήρη με αυτό που είπε για την πρώτη χρονιά, αλλά δεν μου έχει δείξει ότι μπαίνοντας μέσα μπορεί να κάνει κάτι το δραστικό. Δηλαδή μπήκε μέσα σε μια φάση σήμερα, είχε ανοιχτή πάση στον Μπουφό και δεν την έδωσε καν. Σταμάτησε την τρίπλα και κοιτούσε γύρω-γύρω. Δεν τη θυμάμαι τη φάση αυτή, να σου πω την αλήθεια. Αυτό. Για να κλείσουμε, επειδή λέμε πολύ, έχουμε μείνει και στις προηγούμενες εποπές για παίκτες και του Ολυμπιακού αλλά και του Παναθηναϊκού. Η χρονιά του Ολυμπιακού, επειδή καλώς ή κακώς τελειώνει σε λιγότερο σε ένα μήνα. Πήγα να βάλω τελείωσε εγώ. Ναι, τελείωσε. Χρονικά τελείωσε σε ένα μήνα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι η ομάδα φέτος δεν έδειξε κάποια συγκεκριμένη ταυτότητα και κάποιες συγκεκριμένες σταθερές στο παιχνίδι της. Και επίσης, όταν ουσιαστικά η χρονιά χάθηκε στο Κάουνας, με τον τρόπο που χάθηκε, από εκεί και πέρα το κίνητρο χάθηκε για τους παίκτες και αυτό είναι το χειρότερο. Ότι πλέον δεν υπάρχει κίνητρο για τίποτα. Έτσι, αυτό. Έχεις ένα δίκιο. Όντως, σήμερα έμοιαζε μια ομάδα η οποία δεν είχε κίνητρο. Δεν έχεις μετά πρωτάθλημα να συνεχίσεις και να πάει να παίξεις το πρωτάθλημα. Έτσι. Αυτό. Ναι. Αυτό. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο για Ολυμπιακό, να το κλείσουμε το κεφάλαιο. Ελληνικές κλείσαμε, νομίζω τέλεια. Ναι. Λοιπόν, επειδή η εκπομπή μεταδίδεται ενώ υπάρχει και Ευρωλίγκα, να πω στα παιδιά ότι. Κέρδισε η Φενέρ, χωρίς να ξέρουμε. Το αφήσαμε στο παλία. Είναι 4 πόντους πάνω, 3 λεπτά πριν λήξει.
Οπότε δεν μπορούμε να έχω άποψη για αυτό το μάτς. Διονύση, δεν έχει πάντρε ή αρχηγό, δεν έχει πάντρε. Είχα όμω Γκούντουριτ που μου έδινε μείον ένα στο φάντασμα έτσι και δεν μ' άρεσε στην αρχή αυτό. Ελπίζω να έχει αλλάξει, να έχει βάλει καμιά κοσαριά πόντου. Λοιπόν, τι άλλα μας είχαμε. Είχαμε η πολύ αγαπημένη μας Χίμκι, έσπασε το σερί των 22-23 ετών συνεχόμενες. Γέρισε τη Ρεάλ, με Μίκη να παίρνει μια άτυπη ρεβάνς από την παλιά του ομάδα. Ακριβώς. Και ο Σβέντ. Νομίζω Χίμκι Ρεάλ έχει πολύ, πολύ καλή παράδοση, Χίμκι κόντρα στη Ρεάλ. Πανηγύριζαν, λες και εξασφάλιζαν το ειστήριο στο play-off. Okay. Οι εικόνες από τις κερκίδες μετά στην Κίμκι ήταν φοβερές μετά την νίκη, έτσι. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, νομίζω μικρή είναι σαν ομάδα όταν έχει τέτοιες αντιδράσεις. Εντάξει, έχει τα προβλήματα της εκεί, δηλαδή βγήκανε τα χρέη, κάτι, τα ποσά που χρωστάει στους παίκτες κλπ. Και είναι φύγει και ο Μπέρτανς, έτσι. Πριν το παιχνίδι είχε φύγει και ο Μπέρτανς. Και ο Μπέρτανς, ναι. Εντάξει, τώρα έχεις και ένα πανάκριβο ρόστερ. Ακριβώς. Νομίζω και δική της ευθύνη. Δεν είναι ότι μια μικρή ομάδα αντιμετωπίζει προβλήματα. Και όπως έχει προβλήματα η Χίμκι, έτσι έχει και προβλήματα αγωνιστικά η Ρεάλ, έτσι, η οποία για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια τίθεται επιτάπητο στο θέμα ανανέωση του ρόστερ, έτσι, από την επόμενη χρονιά. Γιατί είναι... έχει τώρα πόσες σερίτες έχει, τρεις σερίτες. Νομίζω αυτή τη στιγμή είναι 8η, θα ναι, σβελάσω πάλι. Είναι 7η. Παλεύει για την 8η, έτσι. Ναι, είναι 7η, ναι. Και τελείωσε με 23 λάθη το παιχνίδι. Ναι, σημαντικό, σημαντικό. Λοιπόν, είχαμε από όλα αποτελέσματα νίκη της Αλγκύρης κόντρα στη Βιλερμπάν αναμενόμενο. Εντάξει, όχι τόσο. Εντάξει, είχε τόσο σερή μικρή η Βιλερμπάν, έτσι. Γι' αυτό ήταν αναμενόμενο, γιατί θα είχαν εκεί κάπου. Εντάξει. Είχαμε Μακάμπι Τσεσεκά, είδα το τελευταίο δεκάλεπτο, παιδιά, τα Ματσάρα. Επέστρεψε το μείον 20 Μακάμπι. Ναι, αυτό ήταν και στάση. Μετά τον Ολυμπιακό που κέρδιζε πάλι με 25 πόντους, ήταν 21 πάνω τώρα με τη Μακάμπη, το γύρισε Μακάμπη. Το πήρε πιο άνετα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ. Δηλαδή έβαλε ένα τρίπο στο τέλος η Μακάμπη. Ναι, πολύ ωραίο μάτς, πάρα πολύ ωραίο μάτς, από τα πολύ καλά μάτς έχουμε δει φέτος. Νομίζω ότι βλέπαμε και τον Παναθηναϊκό, δεν επιδέχονται και πολλά σχόλια να πούμε. Τι άλλο είχαμε. Είχαμε νίκη τη Μπάγκερ μέσα στον Ερυθρό Αστέρα. Το τρίνο τη Μπάγκερ δεν σταματάει πουθενά από ό,τι φαίνεται. Και αυτή μα τσαράει. Ίσως μπήκε με πλεονέκτημα έδρας. Δηλαδή, σε όποιον το λέγαμε στην αρχή τη χρονιά ότι η Μπάγκερ θα μπει με πλεονέκτημα έδρας. Λέγαμε ότι θα ξεφουσκώσει όταν ήταν στην Ελλάδα. Ναι. Ναι, και με παίκτες, εντάξει. Ο Σίλεϊ που έπαιζε παράδειγμα πέρυσι. Ξέρουμε που έπαιζε ο Σίλεϊ. Μακάμπι και Ρέινολτς. Ναι. Με Σίλεϊ, Ρέινολτς, τον Μπάλγουιν, τον Ζίψερ. Εν τω μεταξύ. Η Μακάμπι, λέω, η Μπάγερ, δύο μάτς συνεχόμενα έτσι, μέχρι το τέλος. Τρία. Και παράταση στη με την Άλμπα. Ισχύει. Τον πόντο με τη Μακάμπι και τώρα με τον Ερυθρό. Και χάνει, βρίσκεται πίσω με 10 πόντους και ξαφνικά ξεκινάει, παίζει άμυνες, βάζει κάτι σουτ και κερδίζει κιόλας. Φοβερό. Γκίστ, πολύ καλή χρονιά. Ναι, έτσι. Ναι. Από όταν ναι, πήγε στην Μπάγερ. Κυρίως αμυντικά. Και ήρθε στη θέση του Μάλκολμ Τόμας. Δηλαδή, ο Μάλκολμ Τόμας ήταν πολύ πιο ικανός παίκτης από τον Γκίστ στην αρχή της χρονιάς. Παίχτης Champions League ο Μάλκολμ Τόμας. Πρόσεχε πώς μιλάς για το πολύ αγαπημένο μας Champions League. Τι άλλα μάτς είχαμε. Αυτά τα μάτς είχαμε. Δεν ξέρω, κάποιο σχόλιο για την αγωνιστική ή κάποιο έχετε να πείτε κάτι. Και η ΕΦΕΣ είναι πάει τρένο τώρα. Σωστά, να τη ξεχάσαμε την ΕΦΕΣ. 99-83 τη Βαλένθια, ναι, η οποία κυνηγάει οκτάδα. Η οποία νομίζω εφές ήταν πάλι κοντά στο 60% στο τρίποντο, έτσι, αδιανόητα νούμερα, συνεχίζει και... Ναι. Μεσανλή 20 πόντους, 4-3 τρίποντα, έτσι, η ρεκόρ καριέρας. Ναι, τα έχουμε δει όλα. Τα έχουμε δει όλα, δεν έχω κάτι άλλο. Αυτή η εφές είναι άπιαστη. Δώσε και ένα τελευταίο Γερμάνι. Έλα. Και ένα τελευταίο Γερμάνι, πώς είναι. Η Αρμάνι είναι 88-97, δύο λεπτά πριν λήξη, άρα το παίρνει Φενέρ από ό,τι φαίνεται. Πλεονέκτημα για Φενέρ δηλαδή. Ναι, είναι 90-97. 18 πόντους Πάντερ. Νάτος ο Πάντερ. Και 20 Ντεκολό και 18 Μπράουν. Λορέζο Μπράουν, 15 Γκούντουριτς. Πολύ ψηλά, ένα ωραίο πικ για φάνταζι γενικότερα. Και παίκτης που θα μας απασχολεί στο μέλλον, Ντασόν Πιέρ, 15 πόντους.
Πολύ ωραίος παίκτης. Ωραίο σουτάκι. Ναι. Με Ντατόμα 16, κόντρα στην πρώην ομάδα. Ντατόμα, καιρό έχει να... Ναι, ναι. Λοιπόν, καιρός να συνηθίσουμε, αλλά λέμε κάθε αγωνιστική χάσαν και οι δύο ελληνικές ομάδες. Πραγματικά. Από εδώ και πέρα, επειδή δεν υπάρχει κίνητρο, τα μάτσα είναι περισσότερο βασανιστήρια. Συνηθίστε με αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε προσθέσει κάτι άλλο πάνω στην αγωνιστική. Εγώ, τι άλλο θέλετε για το κοινό μας και μέσα εβδομάδα εκπομπή. Εμένα έχετε καταλάβει, δύο είναι οι αγάπες μου στην Ευρωλίγκα φέτος, η Κίμκι και η Μπασκόνια. Μία με θετικό και μία με αρνητικό. Ηρωνικά, φαντάζομαι. Όχι, ναι, είπα μία με θετικό και μία με αρνητικό πρόσημο. Ναι. Να κλείσω ότι η Κίμκι κέρδισε τη Ρεάλ παίζοντας άμυνα, έτσι, και αμινάρα στην τελευταία επίθεση της Ρεάλ. Ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Εντάξει, εμένα αγαπημένη μου ομάδα είναι από τη μέση χρονιά και μετά, όχι από την αρχή, γιατί δεν είχε φτιαχτεί ουσιαστικά στην αρχή. Ήταν η Zenit, έτσι. Μ' αρέσει πολύ η Zenit, αν και ο προπονητής δεν είμαι υπέρ της φιλοσοφίας του, αλλά το πάει καλά, το πάει καλά για τα δεδομένα της ομάδας. Θα το αναλύσεις όταν θα πάρει, μπορεί να πάρει πλεονέκτημα η Zenit, στα play-off θα αναλύσεις έτσι, για τη Zenit Pascual, κεφάλαιο δικό σου. Όχι και να πάρει πλεονέκτημα η Zenit, εντάξει, όχι, είπαμε, όχι. Πλεονέκτημα δεν παίρνει. Όχι. Με κατοστάρα φαίνεται κερδίζει η Φενέρ μέσα στην Αρμάνη, επιβλητική νίκη. Άρα νομίζω είναι και κάτι συγκριτικό με τη φόρμα, ότι βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα η Φενέρ και σε ακόμα καλύτερη η ΕΦΕΣ που τη διέλυσε την προηγούμενη αγωνιστική. Αυτό θα λέγω, ότι είναι πολύ σημαντικό να επιστρέψει έτσι. Λοιπόν, να κλείσουμε. Debut.gr, bench site, like, share, subscribe, καμπανάκι. Μετά από κάθε αγωνιστική Ευρωλίγκας, εδώ θα είμαστε είτε μεσοβδόμαδα, είτε Σαββατοκύριακο, είτε Πέμπτη Παρασκευή, είτε οτιδήποτε, εδώ θα είμαστε. Και αυτά, να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.